Η κυβέρνηση ήταν εκπλήσει και νέο μέτρο. Σήμερα αποφάσισε, δηλαδή τον υποχρεωτικό εμβολιασμό των άνω των 60, που αν δεν εμβολιαστούν θα πληρώνουν και πρόστιμο 100 ευρώ το μήνα, χωρίς κανένα άλλο μέτρο. Θα ήταν στα όρια του πολιτικού γελίου, αν δεν ήταν τόσο βία εκβιαστικό το μέτρο αυτό. Γιατί η κυβέρνηση εξακολουθεί να παραπέμπει τη διαχείριση της πανδημίας στην ατομική ευθύνη για να συγκαλύψει τις δικές της εγκληματικές ευθύνες όσον αφορά τη διαχείριση της πανδημίας. Βεβαίως ο εμβολιασμός είναι αναγκαίος, αλλά δεν διασφαλίζει από μόνος του τόσο την προστασία όσο και την εξάπλωση της πανδημίας. Αντίθετα, χρειάζεται η θωράκιση των νοσοκομείων, που δεν το κάνει η κυβέρνηση, με την επαναλειτουργία όλων των κλειστών νοσοκομειακών μονάδων, με μαζικούς διορισμούς μόνιμου προσωπικού και μονιμοποίηση των συμβασιούχων. Η κυβέρνηση αντίθετα προχωράει σε αναστολή εργασία, σε μετακινήσεις προσωπικού από νοσοκομεία σε νοσοκομεία, από κέντρα υγείας σε νοσοκομεία και με την επίταξη χωρίς αποζημίωση του ιδιωτικού τομέα. Αντίθετα, η κυβέρνηση παζαρεύει πόσα περισσότερα θα κερδίσουν οι έμποροι της υγείας. Σημαίνει ανάπτυξη της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, η οποία είναι διαλυμένη κυριολεκτικά, η οποία θα μπορεί να λειτουργήσει σε 24-ώρη βάση και αφενός για να αποσυμφορήσει τα νοσοκομεία, αλλά και αφετέρου για να παίξει τον καθοριστικό ρόλο σε ένα ολοκληρωμένο εμβολιαστικό πρόγραμμα. Με τον απαραίτητο ιατρικό έλεγχο, με την απαραίτητη φαρμακοεπαγρύπνηση και την ουσιαστική και προσωποποιημένη ενημέρωση του καθενός. Και βεβαίως να προχωρήσει την αποσυμφόρηση, για παράδειγμα των μέσων μαζικής μεταφοράς, που αποτελούν εστία διασποράς της πανδημίας, αλλά και να διαμορφώσει πρωτόκολλα και μέτρα υγιεινής και ασφάλισης στους μεγάλους χώρους εργασίας. Αντί αυτό, καταφεύγει στην αποτυχημένη επιλογή της ατομικής ευθύνης που έχει αυτά τα τραγικά αποτελέσματα. Να έρθουμε στο νομοσχέδιο. Τόσο ο κύριος Υπουργός, ο κύριος Γεωργιάδης, όσο και ο κύριος Παπαθανάσης είναι απόλυτα ειλικρινής. Διαβάζω από ένα άρθρο πρόσφατο του κύριου Παπαθανάση. Τι λέει? Ο στόχος του νομοσχεδίου είναι ένας. Να αλλάξουμε την Ελλάδα χτίζοντας με σχέδιο την οικονομία της νέας εποχής, οικοδομώντας ένα εξαιρετικά φιλικό προς τις επενδύσεις και την επιχειρηματικότητα περιβάλλον. Αυτός είναι ακριβώς ο στόχος που φιλοδοξεί να καλύπτει αυτό το νομοσχέδιο. Άλλωστε, αυτός ο στόχος είναι κοινός όλων των κυβερνήσεων τα προηγούμενα χρόνια. Σε όλους τους αναπτυξιακούς νόμους, είτε από τη Νέα Δημοκρατία, είτε από το ΠΑΣΟΚ, είτε από το ΣΥΡΙΖΑ, από το ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ, όλοι οι αναπτυξιακοί νόμοι, αλλά και όλοι οι προϋπολογισμοί, οι κρατικοί, έχουν ως μόνιμη εποδό τη διαμόρφωση ενός πιο φιλικού περιβάλλοντος για τις επενδύσεις, για τις επιχειρήσεις. Και εδώ μπαίνει ένα μεγάλο ερώτημα, κατά τη γνώμη του ΚΚΕ, στο οποίο αποφεύγεται να απαντήσετε, ή μάλλον απαντάτε παρελκυστικά. Τι λέτε? Ότι με τις επενδύσεις θα δημιουργηθούν θέσεις εργασίας. Και μάλιστα φτάνετε στο σημείο να λέτε για καλοποιρωμένες θέσεις εργασίας. Αλλά για να δούμε αλήθεια, το κίνητρο του κάθε επενδυτή, ας μπείτε στη θέση ο καθένας του κάθε επενδυτή, είναι για να κάνει επένδυση για να δημιουργήσει απασχόληση. Γι' αυτό επενδύει ένας επενδυτής? Όχι βέβαια. Απλώς η απασχόληση αποτελεί παράπλευρο ζήτημα, γιατί ακριβώς είναι αναγκαία για την οικονομική και παραγωγική δραστηριότητα. Και δεν είναι τυχαίο ότι άμα το δούμε διαχρονικά, ανεξάρτητα ποιος ήταν στην κυβέρνηση, όλοι οι αναπτυξιακοί νόμοι έχουν ένα κοινό χαρακτηριστικό. Να μειώνουν όσο το δυνατόν περισσότερο τις όποιες προϋποθέσεις τα επενδυτικά σχέδια να διαμορφώνουν νέες θέσεις απασχόλησης, μέχρι που να εξαλειφθεί τελείως ως όρος ένταξης μιας επένδυσης στον αναπτυξιακό νόμο. Δεύτερο στοιχείο, μήπως κάνει την επένδυση για να αξιοποιήσει τις πρωτοπαραγωγικές πηγές? Όχι.
δεν τον απασχολεί. Τι τον απασχολεί? Να αξιοποιήσει εκείνες τις πηγές που δεν θα του προσδώσουν απλά και μόνο κέρδος, αλλά που θα μεγιστοποιήσει το ποστό του κέρδους. Να πω ένα στοιχείο για να δείτε την πραγματικότητα. Στις στρατηγικές επενδύσεις που έχουν ενταχθεί από το 2019 έως σήμερα είναι 24 επενδυτικά σχέδια στρατηγικών επενδύσεων. 24. Είναι 4 το 19, 14 το 20 και 6 το 21. Με συνολικό επενδυτικό ποσό των επενδύσεων τα 5 δισεκατομμύρια περίπου ευρώ. Πόσα από αυτά είναι στον τουρισμό και στις ανανεώσιμες πηγές? Το 83,3%. Τα 20 από τα 24 σχέδια αφορούν τον τουρισμό και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Για τον τουρισμό είναι 11 και 9 για τις ανανεώσιμες πηγές. Να λοιπόν εδώ τι δείχνει? Δείχνει μια στοχοπροσύλωση των επενδυτών σε συγκεκριμένους κλάδους που τους διασφαλίζουν γρήγορη απόσβεση των όποιων επενδυμένων κεφαλών, γιατί είναι πολύ ελάχιστα αυτά που επενδύουν, και ταυτόχρονα μέγιστο ποσοστό κέρδους. Πού οδηγεί αυτή η εξέλιξη των πραγμάτων? Σε ακόμη μεγαλύτερη όξυνση της ανισομετρίας. Ανισομετρίας τόσο σε κλαδικό επίπεδο, όσο και σε επίπεδο περιφερειών, καθιστώντας ακόμη πιο ευάλωτη την οικονομία από τις όποιες μεταβολές σε διεθνές επίπεδο. Δεν είναι τυχαίο ότι η Ελλάδα έχει τη μεγαλύτερη πτώση του ΑΕΠ σε αυτή την κρίση που μόλις περάσαμε, ακριβώς γιατί ο τουρισμός αποτελεί ένα πολύ μεγάλο ποσοστό του παραγόμενου ΑΕΠ. Με αυτές τις επενδύσεις αλλά και με τις άλλες που θα ακολουθήσουν, αυτό το ποσοστό θα διευρυνθεί ακόμη περισσότερο, καθιστώντας ακόμη πιο επισφαλή την καπιταλιστική οικονομική ανάπτυξη στη χώρα μας. Έτσι λοιπόν, το βασικό ζήτημα του κάθε επενδυτή είναι η μεγιστοποίηση του κέρδους. Μόνο αυτό τον απασχολεί. Και μόνο γι' αυτό θα κάνει επένδυση. Θα πει κάποιος, είναι και κατά ανάγκη κακό, εφόσον με τις επενδύσεις μπορεί να ικανοποιηθούν οι ανάγκες του λαού? Αληθεύει αυτό? Αν αληθεύει αυτό, τότε ο ελληνικός λαός, οι εργαζόμενοι, οι συνταξιούχοι, οι νεολαία, θα έκαναν διακοπές, θα πηγαίνανε στα πεντάστερα ξενοδοχεία και θα απολάμβαναν το φυσικό πλούτο της χώρας μας. Αντίθετα, αυτό δεν συμβαίνει. Τι έχουμε ως αποτέλεσμα? Τη διεύρυνση της ψαλίδας ανάμεσα στις δυνατότητες που υπάρχει για να κάνει κάποιες διακοπές στη χώρα μας και στο ποσοστό και στο επίπεδο ικανοποίησης των λαϊκών αναγκών. Και δεν είναι μόνο ο τουρισμός, παντού συμβαίνει αυτό. Έτσι λοιπόν, είναι βαθύτατα αντιλαϊκά τα κριτήρια και αντεργατικά τα κριτήρια για τα οποία κάποιος κάνει επένδυση στον καπιταλισμό. Δεύτερον, γιατί θέλετε όλο και περισσότερο να διαμορφωθεί ένα ακόμη πιο ευνοϊκό περιβάλλον για την προσέλκυση των επενδύσεων? Γιατί υπάρχει ένας φοδρότατος ανταγωνισμός σε παγκόσμιο αλλά και περιφερειακό επίπεδο. Ποιος θα προσφέρει περισσότερα στα συσσωρευμένα κεφάλαια για να έρθουν να επενδύσουν στον κάθε τόπο? Γιατί ακριβώς αυτή η δημιουργία ελκυστικού περιβάλλοντος αποτελεί παράγοντα προσάυξησης του ποσοστού κέρδους. Έτσι λοιπόν, τι σημαίνει δημιουργό ελκυστικό περιβάλλον? Πρώτα απ' όλα, ξεχαρβάλωμα οποιοδήποτε δικαιωμάτων στην αγορά εργασίας. Η μέγιστη ευελιξία στην αγορά εργασίας για να μπορεί να δημιουργούνται οι μηχανισμοί αναπαραγωγής μιας πολύ φτηνής εργατικής δύναμης χωρίς δικαιώματα εργατικά, ασφαλιστικά, συνδικαλιστικά. Έτσι λοιπόν αποτελεί ανέκδοτο ότι οι επενδύσεις θα οδηγήσουν στη δημιουργία καλών αμοιβόμενων θέσεων εργασίας. Θα γίνουν και κάποιες από αυτές για τα υψηλά διευθυντικά στελέχη. Οι υπόλοιποι όμως θα εργάζονται, θα απασχολούνται υποκαθεστώς ανασφάλειας, αβεβαιότητας και εργασιακής γαλέρας. Τι άλλο σημαίνει
ευνοϊκό επενδυτικό περιβάλλον κίνητρα, σκανδαλώδη κίνητρα, φορολογικά αλλά και χρηματοδοτικά. Και εδώ μπαίνει το ερώτημα, αυτά τα χρήματα είτε των φορολογικών απαλλαγών είτε της χρηματοδοτήσεως πέφτουν από τον ουρανό, υπάρχει κάποιο λεφτόδεντρο που παρέχει αυτές τις δυνατότητες στους επιχειρηματίες να μην πληρώνουν φόρους, να απαλλάσσονται από τη φορολογία και να χρηματοδοτούνται αδρά για τα επενδυτικά του σχέδια? Όχι. Κάποιος τα πληρώνει. Βεβαίως τα πληρώνει οι υπουργοί, εκάστοτε υπουργοί. Ποιος τα πληρώνει λοιπόν? Οι φορολογούμενοι. Ο λαός σηκώνει τα βάρη και των φορολογικών απαλλαγών για να κερδίζουν οι επιχειρηματικοί όμοι ακόμη περισσότερο, αλλά και των χρηματοδοτήσεων. Και βεβαίως υπάρχουν και μια σειρά άλλες διευκολύνσεις. Οι ιδιωτικοποιήσεις αποτελούν διευκόλυνση των επιχειρηματικών ομίλων. Οι παραχωρήσεις δημόσιας περιουσίας και οι εκποιήσεις παρόμοια. Η διαμόρφωση νέων τομέων επιχειρηματικής δραστηριότητας από τα απορρίμματα μέχρι τη διαχείριση των υδάτινων πόρων από τους πιο φρέσκους ή την ψηφιακή μετάβαση αποτελούν ακριβώς αυτούς τους τομείς που διασφαλίζουν ακόμη μεγαλύτερο κέρδος. Τρίτο στοιχείο, τρίτη ενότητα. Αυτό που λέτε, ουδέτερα τάχα μου δήθεν, απλοποίηση λέει των διαδικασιών για να έρθουν οι επενδύσεις. Αλήθεια, είναι ουδέτερο πράγμα αυτό? Ποιο είναι το πραγματικό γεγονός? Το πραγματικό γεγονός που προσπαθείτε να το συγκαλύψετε είναι ότι μέσα από αυτή τη λεγόμενη διαδικασία απλοποίησης προσπαθείτε να ξεμπερδέψετε και με τα ελάχιστα ακόμη μέτρα προστασίας που έχουν να απομείνει για την προστασία της δημόσιας υγείας και του περιβάλλοντος. Και ταυτόχρονα μέσα από την πολιτική σας διευκολύνει να συγκεντρώνει τη γη σε όλο και λιγότερα χέρια, να αλλάζει χρήση γης και ταυτόχρονα να διαμορφώνει ο εκάστοτε επενδυτής, μεγάλο επενδυτής, τα δικά του χωροταξικά και πολεοδομικά σχέδια. Σε αντίθεση με τα σχέδια τα πολεοδομικά και χωροταξικά, τα οποία αστικός σχεδιασμός είναι και εδώ βέβαια, μπορούν να λαμβάνουν υπόψη κάποια ζητήματα προστασίας του περιβάλλοντος. Και όλες οι κυβερνήσεις σε αυτούς ακριβώς τις ενότητες έχουν ποντάρει. Για παράδειγμα, εσχασέ και εσχαδά τα πρωτοκαθιέρωσε ο ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή τα ειδικά χωροταξικά για τη στρατηγικού χαρακτήρα επενδύση. Τώρα η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας θα πάει ένα βήμα μπροστά. Τις φοροαπαλλαγές για τις επενδύσεις και τη χρηματοδότηση, αυτά τα οποία φέρνει σήμερα ο σημερινός νόμος είναι επί της ουσίας τα ίδια που προέβλεπε ο προηγούμενος νόμος της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ. Να πόσο αγαστή είναι αυτή η συνεργασία. Τι προσθέτει επιπλέον σήμερα η κυβέρνηση? Το πρώτο ζήτημα που προσθέτει είναι ότι διευρύνει ακόμη περισσότερο ποιοι μπορούν να ενταχθούν στην κατηγορία των στρατηγικών επενδύσεων, διαμορφώνει τις ευνηματικές επενδύσεις και μέσα από τη μείωση των επιλέξιμου ύψους διευρύνει ακόμη περισσότερο αυτοί οι οποίοι θα επωφεληθούν από τα πρόσθετα προνόμια τα οποία δίνει. Ανάμεσα σε αυτά τα πρόσθετα προνόμια υπάρχουν μια σειρά ζητήματα που αναδείχθηκαν. Εγώ θα αναδείξω ένα θέμα. Ισχύει ή δεν ισχύει, κύριε Υπουργέ, ότι στο πλαίσιο της πολεοδόμησης ενός ειδικού σχεδίου στρατηγικής επενδύσης παρέχει τη δυνατότητα οριοθέτησης, επαναοριοθέτηση και διευθέτησης των ρευμάτων προς διευκόλυνση της επιχείρησης? Βεβαίως ο κ. Υπουργός ασχολείται με το κινητό του τηλέφωνο. Αλλά αν ισχύει αυτό, έχετε εγκληματικές ευθύνες. Γιατί δεν έχετε πάρει υπόψη σας αυτό το οποίο συνέβη πρόσφατα στην Νότια Κέρκυρα. Αυτό ακριβώς κάνανε μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες. Διευθέτησαν τα ρεύματα κατά το δοκούν για να προχωρήσουν οι επενδύσεις και το αποτέλεσμα να πλημμυρίσει η περιοχή. Γιατί ακριβώς, να, ποιος είναι ένας τους παράγοντες που επιδεινώνουν τα πλημμυρικά φαινόμενα. Αντί να υπάρχει ολοκληρωμένη διαχείριση των ρεμάτων και των λεκανών απορροής. Εσείς στο όνομα της ανάπτυξης τα υποτάσσετε τα ρεύματα, τα ρέματα, τις λεκάνες απορροής στην εξυπηρέτηση των επιχειρηματικών συμφερόντων. Και ας πνιγεί ο τόπος ή και κανένας άνθρωπος ακόμη. Εκεί οδηγείται το πράγμα.
μέσα από αυτή τη διάταξη την οποία φέρνετε. Δεν θα μιλήσω άλλο για τα ζητήματα των στρατηγικών επενδύσεων που στη δεύτερη ενότητα, γιατί βέβαια μπαίνει ένα ερώτημα. Στο τέλος, το κάτω-κάτω, μέχρι πού θα φτάσετε, θεωρητικό ερώτημα. Ρητορικό, ναι, καλύτερα, έχετε δίκιο κύριε Χαρίτη. Ένα ρητορικό ερώτημα. Μέχρι που θα φτάσετε τέλος πάντων. Στο τέλος, θα φτάσετε να τους δίνετε και δωρεάν εργασία, να τους υπόσχεστε. Θα πληρώνει ο κρατικός προϋπολογισμός για αυτούς που απασχολούνται. Μέχρι τώρα, ο κρατικός προϋπολογισμός, δηλαδή ο φορολογούμενος, αλλά και ο εργαζόμενος ως ασφαλισμένος μέσω του ΑΕΔ, επιδοτεί ασφαλιστικές εισφορές στις επιχειρηματικούς ομίλους. Επιδοτεί μέρος του μισθού στο όνομα των διαφόρων προγραμμάτων ενεργητικής απασχόλησης. Θα έρθω στο δεύτερο κομμάτι για τις λεγόμενες spin-off, το πλαίσιο το οποίο διαμορφώνεται για τις spin-off, για τις εταιρείες τεχνοβλαστών. Τι σημαίνει αυτό? Πρώτον, υποταγή της έρευνας, όχι στις ανάγκες της παραγωγής, αλλά στις ανάγκες των επιχειρήσεων. Είναι διαφορετικό. Στις ανάγκες των επιχειρήσεων. Ποιο είναι το αποτέλεσμα, το λέτε εσείς. Γιατί η έρευνα πρέπει να αξιοποιείται με σκοπό την εμπορική αξιοποίηση των ερευνητικών αποτελεσμάτων και τις γνώσεις που παράγουν στο πλαίσιο της δραστηριότητά τους στον ερευνητικό οργανισμό. Αυτό λέτε. Εμπορευματοποίηση των αποτελεσμάτων της έρευνας. Ποιος θα κερδίσει από αυτή την εμπορευματοποίηση? Με αυτός ο οποίος θα έχει επενδύσει. Και εδώ γεννούνται και μια σειρά ακόμη ερωτήματα. Πρώτον, ανορθολογισμός. Είσαστε όχι μόνο στα ζητήματα της υγείας, αλλά παντού. Όπου και να σας πιάσουν, οι κατεξοχήν εκπρόσωποι του ανορθολογισμού και του σκοταδισμού. Γιατί? Γιατί η έρευνα προσαρμόζεται μόνο σε εκείνους τους τομείς που έχει ενδιαφέρον το κεφάλαιο για να του διασφαλίσει κέρδη. Δηλαδή, για παράδειγμα, υπάρχουν ερευνητικά προγράμματα κατά κόρον στις εφαρμοσμένες επιστήμες, ενώ αντίθετα στη θεωρητικά δεν υπάρχουν. Όμως η νέα γνώση για να διαμορφωθεί και να γεννηθεί θέλει και εμβάθυνση και έρευνα και σε θεωρητικό επίπεδο και όχι μόνο σε εφαρμοσμένο επίπεδο. Άρα λοιπόν είναι ανορθολογισμός ο τρόπος με τον οποίο το κάνετε. Και εδώ τα ζητήματα τα οποία προκύπτουν, ότι στις spin-off εταιρείες μπορεί να συμμετέχουν, όπως λέει το άρθρο 62, διάφορες εταιρείες, η τρίτη όπως τους ονομάζει, νομικά πρόσωπα, τα οποία είναι επενδυτικά χαρτοφυλάκια, για να έχουν άμεση πρόσβαση στο αποτέλεσμα της διάφορης έρευνας και στην εκμετάλλευσή του. Δεύτερον, τους δίνει το δικαίωμα στο άρθρο 56 να μεταφέρουν ακόμη και την έδρα τους σε άλλα κράτη, για ποιο σκοπό άλλωστε, αρκεί να διατηρήσουν ένα υποκατάστημα εδώ. Τρίτον, με το άρθρο 60, τους παρέχεται η δυνατότητα έναντι συμβολικού επί της ουσίας μισθώματος να αξιοποιούν τα εργαστήρια και το μηχανισμό που έχουν τα ίδια τα ερευνητικά ιδρύματα, τα πανεπιστήμια. Αλήθεια. Πληρώνει ο φορολογούμενος για να γίνουν εργαστήρια στα πανεπιστήμια, δηλαδή ο εργαζόμενος, ο επαγγελματίας, ο συνταξιούχος για να πάει να σπουδάσει και το παιδί του, το εγγόνι του, και εσείς τα παρέχετε αυτά έναντι συμβολικού τιμήματος στις επιχειρηματικούς ομίλους? Γιατί βεβαίως όταν η έρευνα γίνεται για αυτό το σκοπό, τότε υποβαθμίζεται το επίπεδο της παρεχόμενης εκπαίδευσης. Γιατί για σκεφτείτε ένας ακαδημαϊκός, ένας επιστήμονας, καθηγητής πανεπιστημίου που έχει 3-4 spin-off και διάφορες άλλες ακόμη, θα τον απασχολεί το ζήτημα του ακαδημαϊκού του έργου ή του επιχειρηματικού του έργου? Εσείς τι λέτε? Του επιχειρηματικού του έργου. Πολύ δε περισσότερο που του δίνεται η δυνατότητα να έχει εξέλιξη με βάση και την προϋπηρεσία στη spin-off, στην επιχειρηματική δράση. Να λοιπόν πως υποβαθμίζεται η παρεχόμενη εκπαίδευση κάτω από τις ανάγκες των φοιτητών, των ερευνητών που δεν συμμετέχουν σε τέτοια προγράμματα για να αξιοποιηθούν η επιχειρηματική δραστηριότητα στην εκπαίδευση. Έτσι λοιπόν πληρώνει ο φορολογούμενος για να γίνουν αυτές οι υποδομές, για να τις εκμεταλλεύεται δωρεάν οι διάφορες πιτόφ. Θα ολοκληρώσω κύριε Πρόεδρε, σε ένα λεπτό ολοκληρώνω.
θα μου φτάσει και η τριτολογία. Και η τριτολογία, ναι. Άρα λοιπόν, πληρώνει ο φορολογούμενος, κερδίζει ο κεφαλαιοκράτης από τα αποτελέσματα της έρευνας και βεβαίως δεν ικανοποιούνται οι λαϊκές ανάγκες, γιατί ίσα ίσα διευρύνεται ακόμη περισσότερο η ψαλίδα ανάμεσα στην ικανοποίηση των αναγκών, γιατί τα αποτέλεσμα της έρευνας είναι πανάκριβο για να μπορούν να το προσεγγίσουν τα λαϊκά στρώματα. Έτσι λοιπόν το ερώτημα είναι ότι εμείς βεβαίως συμφωνούμε ως ΚΚΕ. Όχι συμφωνούμε, είναι πραγματικότητα το γεγονός ότι η έρευνα αποτελεί βασικό παράγοντα της παραγωγικής διαδικασίας. Αλλά το θέμα είναι προς όφελος ποιανού. Και για να ολοκληρώσω, κύριε Πρόεδρε, λέω τα εξής. Ότι η καπιταλιστική ανάπτυξη, ανεξάρτητα ποιος είναι διαχειριστής, ανεξάρτητα του μείγματος διαχείρισης αυτής της καπιταλιστικής ανάπτυξης, τη χαρακτηρίζουν 3α. Ποια είναι αυτά τα 3α? Αντεργατική ανάπτυξη. Γιατί βασίζεται πάνω στην εκμετάλλευση της εργατικής δύναμης. Δεύτερο α. Είναι βαθύτατα άδικη ανάπτυξη αυτό. Όποιος και αν είναι στην κυβέρνηση, στον καπιταλισμό. Γιατί είναι βαθύτατα άδικη? Γιατί διευρύνει ακόμη περισσότερο τις κοινωνικές ανισότητες. Την ψαλίδα δηλαδή ανάμεσα στις δυνατότητες και στο επίπεδο ικανοποίησης των λαϊκών αναγκών. Και τρίτο α είναι αβέβαιη, γιατί διαμορφώνει τις προϋποθέσεις για την εκδήλωση μιας νέας κρίσης, ό,τι και αν κάνετε. Αυτός είναι ο κύκλος της καπιταλιστικής οικονομίας. Από αυτή την άποψη λοιπόν πρέπει η εργατική τάξη να ξεμπερδεύει με τα όποια μυθεύματα περί δίκαιης ανάπτυξης στον καπιταλισμό. Και αυτό πρέπει να συγκρουστεί με τους πραγματικούς υπεύθυνους, με αυτό το σύστημα, βάζοντας στο επίκεντρο την υπόθεση ικανοποίησης των αναγκών του λαού, των σύγχρονων και διευρυμένων αναγκών, που αυτό μπορεί να γίνει μόνο όταν κοινωνικοποιηθούν, γίνουν η κοινωνική ιδιοκτησία οι πλουτοπαραγωγικές πηγές, γίνουν κοινωνική ιδιοκτησία οι μηχανές και τα εργαλεία, τα μέσα μεταφοράς, γίνουν κοινωνική ιδιοκτησία τα αποτελέσματα της έρευνας και της τεχνολογίας, με κεντρικό επιστημονικό σχεδιασμό, εργατικό έλεγχο και βεβαίως αποδέσμευση από την Ευρωπαϊκή Ένωση, δηλαδή ο σοσιαλισμός. Ευχαριστώ πολύ και για την ανοχή, κύριε Πρόεδρε.